Στα Εξάρχεια είχαμε τα δώσει λίγο νωρίτερα. Βλέπετε τις πρώτες εικόνες ότι οι διαδηλωτές, η ομάδα των νεαρών που εκτόξευσε μολότοφ κατά των αστυνομικών, διεσπάστη. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα έχει φτάσει στα Εξάρχεια, έχουν ανάψει φωτιές. Θυμίζω ότι 9 το βράδυ είναι το ραντεβού των διαδηλωτών για επιμνημόσυνο δέηση στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Δυστυχώς η κατάσταση αρχίζει και τίθεται εκτός ελέγχου. Νεαροί έχουν ανάψει αυτή τη στιγμή φωτιές, ενώ ο γύρω χώρος αστυνομοκρατείται. Πάμε στον Χρήστο Σαμαρά να μας δώσει τις δικές σου πληροφορίες. Χρήστο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, συνοδός Τουρνάρη, μια ομάδα νεαρών που εδώ και λίγη ώρα βρισκόταν στην πλατεία των Εξαρχείων. Ένα αυτοκίνητο, παραβίασαν ένα αυτοκίνητο, προφανώς ήταν σταθμευμένο σε κάποιο στενό των Εξαρχείων. Το έβαλαν φωτιά και το έστειλαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προς τις δημιουργίες που βρίσκονται εδώ στην οδό Τουρνάρη, στην πλαϊνή πύλη του Πολυτεχνείου. Ευτυχώς το τιμόνι του αυτοκίνητου στράβωσε, το αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω σε ένα δέντρο και καίγεται αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να ακούσετε τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης που ρίχνουν οι δημιουργίες, που ρίχνουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποθήσουν και πάλι τους νεαρούς προς την πλατεία Εξαρχείων. Ήδη έχουν πέσει μία με δύο βόμβες μολότοφ, ενώ οι νεαροί κρατάνε στα χέρια τους σφεντώνες και ρίχνουν υλικά σφαιρίδια προς αστυνομικούς, αλλά και προς εμάς δημοσιογράφους που καλύπτουμε τα γεγονότα, καθώς έχουν και στα χέρια τους τα στυλό που εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Αυτή τη στιγμή οι δημιουργίες προωθούνται προς την οδό Μπουμπουλίνας, ανεβαίνουν την οδό Στουρνάρη και προωθούνται προς την οδό Μπουμπουλίνας. Βέβαια, προωθούνται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς προσέχουν πάρα πολύ τις ταράτσες, μήπως και δεχθούν κάποια επίθεση από αυτές με αντικείμενα ή με βόμβες σε μολότο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε ζωντανή εικόνα τι συμβαίνει τώρα στα Εξάρχεια. Να πούμε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες νεαροί προσπαθούσαν να καταλάβουν το Πολυτεχνείο, δεν το κατάφεραν. Από την πλατεία του Εξαρχείων, ομάδα νεαρών έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο, το χρησιμοποίησε σαν φλεγόμενο πολιορκητικό κρυό, το έσπρωξε προς αστυνομικούς, το αυτοκίνητο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Πάμε και στον Σπύρο Λάμπρου που είναι στην περιοχή να μας δώσει τις δικές σου πληροφορίες. Σπύρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα νεαρών, όπως σας λέγαμε πριν από λίγο, είχε στα χέρια της υγρό καύσιμο. Το έχει ρίξει στη μέση της Πανεπιστημίου, από όπου βλέπετε και την εικόνα. Έχουν ρίξει πάνω και σκουπίδια και διάφορα άλλα υλικά και έχουν βάλει φωτιά στη μέση του δρόμου. Προκειμένου με αυτόν τον τρόπο και να σταματήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις στις συγκρούσεις που είχαν, αλλά ουσιαστικά και να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα χημικά που είχαν πέσει από τους αστυνομικούς. Οι ομάδες αυτές ήταν πριν από λίγο, όπως μάθαμε από τους αστυνομικούς, είχαν προσπαθήσει να μπουν στο Πολυτεχνείο. Δεν ήταν μαζί με τους υπόλοιπους κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. Προσπάθησαν λοιπόν να μπουν στο Πολυτεχνείο, δεν τα κατάφεραν και ήρθαν μεμονωμένα. Ενώ συγγνώμη να εξηγήσω ότι βλέπουμε μια ζωντανή εικόνα, με συγχωρείς Σπύρο, αυτό το μικρό αυτοκίνητο είναι το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν, σβήνουν τη φωτιά με προσβλησίδα αστυνομική, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι νεαροί, ανάβοντας τη φωτιά και ρίχνοντας προς τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Συνεχίζεις. Λοιπόν, έβαλαν λοιπόν φωτιά στη μέση της Πανεπιστημίου προκειμένου να σταματήσουν και τους αστυνομικούς. Λειτουργήσε μόνη της αυτή η συγκεκριμένη ομάδα που ανέβηκε από την Ομόνοια προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή φτάνουν και οι τελευταίοι της πορείας αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας. Όλοι κατευθύνονται προς τα Εξάρχεια. Από ό,τι τουλάχιστον ενημερωνόμαστε κι εμείς, είναι πιο ψύχρεμα τα πράγματα εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λένε τουλάχιστον και οι αξιωματικοί της αστυνομίας είναι ότι η κατάσταση μεταφέρεται πλέον μέσα στην πλατεία των Εξαρχείων όπου κινούνται, όπως τα βλέπετε κι εσείς στη ζωντανή εικόνα που σας δίνουμε, όπου κινούνται όλες ουσιαστικά η μεγαλύτερη δύναμη των ΜΑΤ. Τουλάχιστον 4 με 5 δημιουργίες αυτή τη στιγμή περνούν δίπλα μας.